Παιδιά καλημέρα, είμαι ο Γιώργος από την Αθήνα. Πάτα το like για να ανέβει ακόμα περισσότερο το βίντεο στον αλγόριθμο, για να το δουν περισσότερα παιδιά, για να διευρύνουμε τη γνώση, να διευρύνουμε την αγάπη, να διευρύνουμε τη συνείδηση. 19 Μαΐου στο Φυσιόπολη, στο Χαλάνδρι, workshop, σεμινάριο, νέο σεμινάριο με θέμα η δημιουργία του ευζήν, 7.30 ώρα προσέλευση, 7 ώρα προσέλευση, 7.30 ώρα θα γίνει το σεμινάριο. Χρειάζεται να δηλώσετε τη συμμετοχή σας υποχρεωτικά για να έρθετε στο σεμινάριο. Καλέστε στο Φυσιόπολης για να κλείσετε τη θέση σας. Περιορισμένες οι θέσεις και επίσης θα κάνουμε στο τέλος μετά το workshop και έναν εκπληκτικό διαλογισμό. Ελάτε να τα πούμε, ελάτε να συναντηθούμε για πρώτη φορά με όσα παιδιά δεν τα έχουμε πει από κοντά, να συζητήσουμε, να απαντήσουμε σε ερωτήσεις, να συζητήσουμε μεταξύ μας, να ανεβάσουμε την ενέργεια μέσα μας και να δούμε πώς μπορούμε να είμαστε στο κέντρο μας, να είμαστε στην ενέργειά μας, να είμαστε αυτόνομοι, να είμαστε αυτάρκεις ενεργειακά και να μην χρειαζόμαστε την ενέργεια κανενός, να μην γινόμαστε ουσιαστικά, να μην είμαστε αυτοί που τρώμε την ενέργεια. Χρειαζόμαστε ενέργεια για τους άλλους, από τους άλλους για να ζήσουμε, για να φτιάξουμε τη ζωή μας. Γιατί αν δεν είσαι στο κέντρο σου, πώς θα φτιάξεις τη ζωή σου? Χρειάζεται να είσαι πλήρης, ολοκληρωμένος και γεμάτος έτσι όπως είσαι και να το αντιληφθείς αυτό. Να το καταλάβεις ότι όλοι οι άλλοι εκεί έξω δεν πρόκειται να σε κάνουν ευτυχισμένο και δεν πρόκειται να σε κάνουν πλήρη. Ο μόνος που θα σε κάνει πλήρη είσαι εσύ. Είσαι πλήρης, ολοκληρωμένος και γεμάτος έτσι όπως είσαι. Αλλά χρειάζεται να σε εκτιμήσεις. Χρειάζεται να σε ανεβάσεις συναισθηματικά. Χρειάζεται να σε σεβαστείς. Χρειάζεται να σε εμπιστευτείς. Να έχεις αυτοεκτίμηση. Να μην ψάχνεις την αυτοεκτίμηση εκεί έξω. Γιατί αυτή είναι η αυτοεκτίμηση της λύθης. Δεν είναι η αληθινή αυτοεκτίμηση η οποία θα σε κάνει να πατήσεις δυνατά τα πόδια σου και να δημιουργήσεις ό,τι καταπληκτικό θέλεις στη ζωή σου. Και να σου πω κάτι, ό,τι έχει συμβεί, έχει συμβεί. Ό,τι έγινε, έγινε. Ό,τι συνέβη στο παρελθόν, συνέβη. Ό,τι κάνανε οι γονείς σου, το κάνανε. Ό,τι κάνανε η κοινωνία, το έκανε. Τώρα, από εδώ και πέρα, δεν φταίες εσύ. Δεν φταίες. Ωραία. Μην πατάς τον εαυτό σου στον τοίχο, μην σε ποδοπατάς κάτω. Ό,τι συνέβη, συνέβη. Από εδώ και πέρα τι κάνουμε? Παίρνουμε την ευθύνη της ζωής στα χέρια μας και αλλάζουμε τη ζωή μας. Αλλάζουμε τα πραγματάκια τα οποία θέλουμε να εξελίξουμε. Ο άνθρωπος καθημερινά εξελίσσεται μέσα από τη γνώση, μέσα από την πληροφορία. Τα βάζει σε πράξη αυτά στη ζωή του και μεταμορφώνεται. Μετασχηματίζει ουσιαστικά την ενέργεια που ποτέ δεν μπορεί να καταστραφεί. Γίνεται ένα εξαιρετικό μετασχηματισμό, παιδιά. Σας αγαπάω, είστε καταπληκτικοί, είστε υπέροχοι. Ο λόγος που φτιάχνω τα βιντεάκια είναι για να βοηθάω τους ανθρώπους να διευρύνουν τη συνειδητότητά τους. Είναι για τη διεύρυνση της συνειδητότητας στον πλανήτη. Είναι για τη διεύρυνση της συνειδητότητας στους ανθρώπους στον πλανήτη. Είναι για τη διεύρυνση της αγάπης στον πλανήτη. Είναι για τη διεύρυνση της αγάπης στην ανθρωπότητα. Τη διεύρυνση της αγάπης μέσα σε μένα και μετά και στους υπόλοιπους ανθρώπους. Είναι κάτι το οποίο είναι σκοπός μου. Είμαι στο κέντρο μου και όταν χάνω το κέντρο μου, το επαναφέρομαι. Επαναφέρομαι πάρα πολύ γρήγορα στο κέντρο μου. Έρχομαι και ισορροπώ συναισθηματικά, γιατί έχω μάθει πως αξίζω. Είμαι καταπληκτικός. Είμαι υπέροχος. Είναι ένας προγραμματισμός ο οποίος έχω τοποθετήσει μέσα μου και έχω δώσει αξία στον εαυτό μου. Έχω δώσει αξία στη ζωή μου μέσα από τις συνήθειές μου. Μέσα από την καθημερινό μου λόγο, από το πώς εκφράζομαι. Παρατηρήστε πώς εκφράζομαι πάρα πολλές φορές στα βίντεο, έτσι. Οι λέξεις παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Μην επαναλαμβάνεις την μιζέρια, τις δυσκολίες. Μην επαναλαμβάνεις συνεχώς αυτό το mindset, αυτόν τον τρόπο σκέψης μέσα σου. Γιατί αυτά τα πράγματα τα προγραμματίζεις καθημερινά. Πρόγραμμα τι είναι, παιδιά? Πρόγραμμα είναι μια συνεχόμενη συνήθεια. Επαναλαμβανόμενη συνήθεια η οποία έχει αυτοματοποιηθεί. Παίζει αυτόματα, παίζει μηχανικά. Αυτό λοιπόν είναι ένα πρόγραμμα. Συνήθεια. Τι είναι μια συνήθεια? Μια συνήθεια είναι κάτι το οποίο το έχεις επαναλάβει πάρα πολλές φορές και το σώμα σου γνωρίζει πολύ καλά τι χρειάζεται να κάνει, πώς χρειάζεται να δράσει, χωρίς να χρειαστείς καν να το σκεφτείς. Οπότε βάζουμε στην καθημερινότητά μας ωραίες συνήθειες για να αρχίσει αυτή η αυτοεκτίμηση, η αυτοπεποίθηση, η δύναμη μέσα μας να καλλιεργείται. Ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι το σωματικό κομμάτι. Το έχω πει πάρα πολλές φορές.
ενεργοποιούμε τις ορμόνες, αρχίζουμε και ενδιαφερόμαστε για το σώμα μας, αρχίζουμε και ενδιαφερόμαστε για τη διατροφή μας. Και μετά αρχίζουμε και ενδιαφερόμαστε πνευματικά για το μυαλό μας, για το πνεύμα μας. Πνευματικά αρχίζουμε και ενδιαφερόμαστε για την ψυχολογία μας, για το πώς θα αισθανόμαστε. Δεν πηγαίνουμε προς το σώμα μας, προς την κατεύθυνση που γνωρίζουμε ότι δεν θα νιώσουμε καλά, αλλά υπάρχει συναισθηματικός εθισμός και πηγαίνουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Μην προσπαθήσετε να βρείτε την επιβεβαίωση σε άλλους ανθρώπους για να νιώσει το σώμα σας καλά. Εκεί είναι που θα υπάρξει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αυτό το θέμα το συναντάμε κυρίως στις σχέσεις, στις συντροφικές σχέσεις των ανθρώπων, και ανέβασα και ένα άρθρο το πρωί που εξηγώ ακριβώς πώς η προσκόλληση ουσιαστικά σε άλλους ανθρώπους, η προσκόλληση σε αυτές τις συντροφικές σχέσεις δημιουργεί πάρα πολύ πόνο, πάρα πολύ δυστυχία. Γιατί γίνεσαι ουσιαστικά χειριστικός πάρα πολλές φορές. Θέλεις εσύ να χειριστείς μια σχέση. Επίσης, επειδή εσύ θες να χειριστείς μια σχέση, είσαι χειριστικός, έχεις αυτή την χαμηλή συνδυσιακή κατάσταση την οποία εκπέμπεις, και ο άλλος άνθρωπος επίσης είναι χειριστικός απέναντί σου. Μην νομίζεις ότι επειδή κάποιες φορές έχεις γίνει θύμα δεν είσαι χειριστικός, ή επειδή είσαι θήτης δεν είσαι χειριστικός. Ο χειρισμός υπάρχει και από τις δύο πλευρές, παιδιά. Παρατηρήστε τον τρόπο με τον οποίο μιλάτε και θα δείτε πώς καθημερινά χειρίζεστε τους ανθρώπους. Και σε μένα έχει συμβεί αυτό. Και έχει συμβεί και σε πιο παλιές σχέσεις μου. Να το παίξω αδύναμος για να κάνω χειρισμό. Ο αδύναμος χειρισμός. Ή να το παίξω δυνατός, να σε τρομάξω για να σε χειριστώ. Αυτός ο χειρισμός του φόβου, να σου δημιουργήσω φόβο. Έτσι. Ή να παίξω το θύμα σε μια κατάσταση στην οποία ξέρω ότι έχω κάνει λάθος και να σε χειριστώ. Υπάρχουν πάρα πολλά επίπεδα, έτσι. Παρατηρήστε τις σχέσεις σας, παρατηρήστε την καθημερινότητά σας και θα δείτε πόσα κομμάτια χρειάζεται να αλλάξουμε και πόση τεράστια ανασφάλεια υπάρχει και δημιουργούμε όλες αυτές τις καταστάσεις. Αλλά για μένα το σημαντικότερο κομμάτι που το επαναλαμβάνω είναι αυτός ο συναισθηματικός εθισμός. Και όταν λέω συναισθηματικός εθισμός, είναι ο σωματικός εθισμός. Το σώμα, παιδιά, είναι εθισμένο σε συνήθειες. Το σώμα αρέσκεται στις συνήθειες. Αυτό θα κάνει. Το σώμα θα πάει στις συνήθειές του. Όταν οι συνήθειές του, λοιπόν, είναι χειριστικές, άκρως χειριστικές, τότε εκεί θα πάει, σε αυτές τις χειριστικές συνήθειες. Ή θα πάει στις κακοποιητικές συνήθειες. Αυτά, λοιπόν, πολλά από αυτά προέρχονται από την παιδική ηλικία. Προέρχονται από όπου προέρχονται. Δεν είμαι της ιδεολογίας και της άποψης ότι χρειάζεται να τα αναλύσουμε και να τα ξαναπούμε και να τα ξανασυζητήσουμε και να αναλωνόμαστε ουσιαστικά σε αυτές τις συζητήσεις οι οποίες πυροδοτούν συγκεκριμένα συναισθήματα, νευρονικά δίκτυα, χημικές ενώσεις, συναισθήματα, έτσι. Οπότε φεύγω από αυτήν την επαναλαμβανόμενη συζήτηση, είτε με τον εαυτό μου είτε με άλλους ανθρώπους. Δεν έχει να μου προσφέρει κάτι. Είναι προσωπική μου άποψη αυτό και το έχω δει ότι όταν δεν αναλώνομαι ουσιαστικά σε συζητήσεις, σε εμπειρίες και δεν φέρνω εικόνες, δεν δημιουργώ δηλαδή κάποιο snapshot μέσα μου και αυτό το snapshot παγιώνεται μέσα στον εγκέφαλο, έτσι, αυτή φωτογραφία η οποία τραβάς ουσιαστικά επαναφέροντας αυτές τις εμπειρίες, ότι μπορώ να ξεπεράσω πολύ πιο εύκολα τις καταστάσεις τις οποίες μου έχουν δημιουργήσει προβλήματα. Ή κάποια κατάσταση η οποία μου συνέβη παραδείγματος χάρη πριν από 10 χρόνια. Είναι πολύ πιο εύκολο όταν δεν την επαναφέρω να την ξεπεράσω πολύ πιο γρήγορα. Ό,τι συνέβη, συνέβη. Είναι στο παρελθόν πλέον. Και η θέση του είναι το παρελθόν. Εκείνη η θέση του. Και φανταστείτε ότι το παρελθόν, παιδιά, σαν χρόνος δεν υπάρχει. Ο μόνος χρόνος που υπάρχει και είμαι ενθουσιασμένος για αυτόν τον χρόνο είναι αυτός εδώ που σας μιλάω αυτή τη στιγμή. Και λέω αυτήν εδώ και φτιάχνω αυτό το υπέροχο βιντεάκι, είμαι τόσο ενθουσιασμένος. Έτσι. Επίσης το μέλλον δεν υπάρχει, αλλά τώρα αυτήν εδώ τη στιγμή δημιουργώ ένα καταπληκτικό μέλλον. Δημιουργώ τη συναισθηματική μου κατάσταση. Δημιουργώ τη συναισθηματική αποκατάσταση του μέλλοντος. Έτσι. Τώρα δηλαδή κάνω την αποκατάσταση για το μέλλον μου. Συναισθηματικά. Σωματικά, ψυχολογικά, πνευματικά, νοητικά. Αυτή είναι τη στιγμή. Με τον τρόπο που μιλάω και με τον τρόπο που σκέφτομαι. Μην αφήνετε οπότε το μυαλό σας να σας παίρνει με τις σκέψεις. Δεν είστε οι σκέψεις σας. Έτσι. Αλλά είμαστε αυτά που λέμε. Και είμαστε αυτά που συνειδητά
αναλώνουμε μέσα μας. Δηλαδή, όταν σου έρχεται μία σκέψη και συνεχώς αναλώνεσαι σε μία σκέψη η οποία δεν σου κάνει καλό, τότε ουσιαστικά συνειδητά εσύ ο ίδιος κάνεις κακό στον εαυτό σου. Κατάλαβε ότι όταν έρχεται μία σκέψη, παράδειγμα, δεν χρειάζεται να την αναλύσεις και να την φτιάξεις και να τη δημιουργήσεις ακόμα περισσότερο. Και εφόσον αυτή η σκέψη δεν σου δημιουργεί καλό, και αυτή η σκέψη δημιουργεί και, και αυτά τα συγκεκριμένα συναισθήματα. Αν μπορέσεις λοιπόν να παρατηρήσεις σκέψεις οι οποίες έρχονται στον, πετάγονται από το υποσυνείδητο ή πετάγονται από εξωτερικούς παράγοντες, έτσι, προσπαθήσεις να παρατηρήσεις, αφήσεις αυτές τις σκέψεις να εξελιχθούν, τότε αυτές θα καταλάβεις ότι αυτές οι σκέψεις δεν έχουν, δεν θα έχουν δύναμη. Ωραία, θα αποδυναμωθούν αυτές οι σκέψεις, με λίγα λόγια. Γιατί ό,τι ταΐζεις, αυτό διωγγώνεται. Ό,τι δεν του δίνει τροφή, αυτό δεν έχει από πού να τραφεί πλέον και αρχίζει και φεύγει. Έτσι συμβαίνει και με τις σκέψεις. Και χρειάζεται αυτό που λέμε, άσε τις σκέψεις να πάνε με τη ροή. Άσε τις σκέψεις να πάνε με τη ροή. Να κινηθούν και να φύγουν. Γιατί άκου τι γίνεται. Αναπλάθεις αυτές τις σκέψεις μέσα σου και αυτές οι σκέψεις τι γίνεται. Εγκλωβίζονται ουσιαστικά νοητικά και μετά σωματικά. Και μετά, επειδή το σώμα γνωρίζει πολύ καλά συναισθηματικά, σωματικά, πώς θα νιώσει, αυτές οι σκέψεις αυτοματοποιημένα ενεργοποιούνται μέσα στο σώμα σου και σου δημιουργούν αυτά τα συναισθήματα της χαμηλής συνείδησης. Το φόβο, το φθόνο, τη ζήλια, το άγχος, τη χαμηλή αυτοεκτίμηση, χαμηλή αυτοπεποίθηση. Όλα αυτά δημιουργούνται αυτόματα. Δεν χρειάζεται καν να τα σκεφτείς, γιατί τα κουμπιά, τα υποσυνείδητα κουμπιά είναι ήδη πατημένα και όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, το σώμα έχει πάρει την θέση του υποσυνείδητου, έτσι. Πάρα πολύ όμορφα και απλά. Λίγο να κάτσουμε να ασχοληθούμε, θα καταλάβουμε πώς δουλεύει όλο αυτό το σύστημα. Και για να εξελιχθούμε, παιδιά, για να είμαστε στο κέντρο μας, για να είμαστε στη δύναμή μας, για να δημιουργήσουμε τη ζωή που θέλουμε, για να φτιάξουμε καταπληκτικά, χρειάζεται να μάθουμε, να γνωρίσουμε. Και εγώ δεν τα ήξερα από κάπου. Σιγά σιγά άρχισα να διαβάζω. Σιγά σιγά άρχισα να διευρύνω τη γνώση μου, σιγά σιγά άρχισα να είμαι περίεργος τι συμβαίνει με αυτό το καταπληκτικό σώμα και αυτό το υπέροχο μυαλό το οποίο έχω. Πώς μπορώ να φτιάξω τη ζωή μου, πώς μπορώ να είμαι χαρούμενος και να δημιουργώ κάθε μέρα ευτυχία στην καθημερινότητά μου. Πώς μπορώ να τα κάνω όλα αυτά. Είμαστε σε μια εξαιρετική, εξελεκτική, καταπληκτική περίοδο αυτή τη στιγμή που η γνώση είναι ανοιχτή σε όλα τα πεδία. Το σύμπαν δίνει τη γνώση του απλόχερα. Και μέσα από τη γνώση που δίνει το σύμπαν απλόχερα σε εμάς, διευρύνει και αυτό τη γνώση του και μαθαίνει ακόμα περισσότερο το τι συμβαίνει. Αυτός ο καταπληκτικός νους. Έτσι. Αρχίστε να ψάχνετε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε τα πράγματα και θα δείτε πως κάθε μέρα θα είναι μια καταπληκτική μέρα. Και σας υπόσχομαι ότι μέσα σε ένα μήνα, αν αρχίσετε να δουλεύετε με μικρά πραγματάκια, τα βάλετε στην καθημερινότητά σας, τι τεράστιες αλλαγές θα δείτε και πώς αυτές οι αλλαγές θα αρχίσουν να σας κάνουν να νιώθετε καλά, να νιώθετε όμορφα, επειδή υπάρχετε, επειδή ζείτε, επειδή αναπνέετε. Ένα μήνα, αλλά χρειάζεται να είσαι πειθαρχημένος, να μην ξεφεύγεις από το πρόγραμμά σου. Μία μέρα το κάνω, την άλλη μέρα δεν το κάνω. Μία μέρα κάνω γυμναστική, την άλλη μέρα δεν κάνω. Μία μέρα κάνω διαλογισμό, την άλλη μέρα δεν κάνω. Μία μέρα παρατηρώ, την άλλη μέρα δεν παρατηρώ. Όχι. Θα αρχίσεις να τοποθετείς μέσα σου καινούργια προγράμματα. Είσαι σε μία κατάσταση αποκατάστασης. Γιατί ουσιαστικά έχεις αποθηκεύσει μέσα σου τεράστιο όγκο συναισθημάτων, χαμηλής συνείδησης και χρειάζεται αυτά κάποιο χρόνο για να αλλάχθουν. Ένα μήνα σε προκαλώ, δούλεψε, εργάσου ένα μήνα με τον εαυτό σου σε όλα τα επίπεδα, συναισθηματικά, νοητικά, διατροφή, άσκηση, αυτούς τους τέσσερις τομείς και θα δεις τεράστιες αλλαγές. Ελάτε να εργαστούμε μαζί. Consciousness Coaching, καθοδήγηση συνειδητότητας. Είμαι ο μόνος καθοδηγητής συνειδητότητας στην Ελλάδα. Έτσι. Ελάτε να κάνουμε, να εργαστούμε και να δείτε τα αποτελέσματα γρήγορα. Αν δουλέψουμε σωστά, αν δουλέψουμε και καταλάβετε, ελάτε να κάνουμε μαζί μια συνάντηση, να τα πούμε σε μια συνάντηση να καταλάβετε μερικά πραγματάκια. Να καταλάβετε πώς δουλεύει όλο αυτό το καταπληκτικό σώμα, το καταπληκτικό μου μυαλό, πώς αυτές οι μηχανές μπορείς να τις βάλεις να είναι σύμμαχοι στην καθημερινότητά σου. Επανασύνδεση σχέσεων. Αν θέλετε να κάνετε επανασύνδεση σχέσεων με τον σύντροφό σας που χωρίσατε, ελάτε να δουλέψουμε.
προσέλκυση ιδανικού συντρόφου, αν θέλετε να προσελκύσετε έναν σύντροφο, αν θέλετε να φέρετε έναν σύντροφο στη ζωή σας, αν θέλετε να φτιάξετε τη σχέση σας με τον σύντροφό σας, ελάτε να δουλέψουμε και σε αυτό το κομμάτι. Διακοπή καπνίσματος, απελευθέρωση βάρους, αν έχετε αϊπνίες, αν έχετε άγχος, ελάτε να πούμε μερικά πραγματάκια για το πώς μπορούμε να δουλέψουμε αυτά τα πραγματάκια. Αθλητικές επιδόσεις, τα πάντα θα δουλεύουμε μέσα από τον προγραμματισμό του υποσυνείδητου. Μικρά-μικρά βηματάκια και θα δείτε πώς θα αλλάξει όλη σας η ζωή, παιδιά. Μικρά-μικρά. Και σιγά-σιγά αλλάζεις και παίρνεις τη ζωή στα χέρια σου, γιατί ξέρεις, σε μαθαίνεις και ξέρεις πώς να σε φτιάχνεις. Έτσι. Αν σας αρέσουν τα βιντεάκια μου, like and subscribe στο κανάλι μου στο YouTube. Ανεβάζω κάθε μέρα βιντεάκια τα οποία έχουν πάρα πολύ γνώση, έχουν πάρα πολύ πληροφορία. Σας αγαπάω, είστε καταπληκτικοί. Θα με βρείτε στο Facebook George Condis. Θα με βρείτε στο Instagram Condis George Athens. Θα με βρείτε στο Facebook ξανά ομάδα συνδυσιακής εξέλιξης George Condis. Έχω μια σελίδα με 6.000 κόσμο σε αυτή τη σελίδα. Condis George Suka Yoga και στο TikTok George Condis 1. Στείλτε μου τα μηνύματά σας σε όλες τις πλατφόρμες για να τα πούμε, για να. Στείλτε την αγάπη σας για τη συμμετοχή σας στο σεμινάριο. Στείλτε μου στις πλατφόρμες. Δείτε τα βιντεάκια στο YouTube και θα αλλάξετε. Θα δημιουργήσετε μια καταπληκτική ζωή. Σας αγαπάω μέσα από την καρδιά μου. Σας στέλνω την αγάπη μου καθημερινά, παιδιά. Είστε καταπληκτικοί. Στο τηλέφωνο, στην περιγραφή θα βρείτε το τηλέφωνο μου. Να είμαστε.